Συχνά γυναίκες οι οποίες έχουν καλές επιδόσεις σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα περιβάλλοντα θεωρούνται ικανές, αλλά όχι αρεστές. Καταλαβαίνεις ότι σίγουρα υπάρχει διαφορά και πάντα θα ξεχωρίζουν και πάντα οι γυναίκες πρέπει να αγωνίζονται γιατί είναι γυναίκες για να αποδείξουν κάτι παραπάνω. Ενώ η οικογένειά μου είχε μεγαλώσει να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, δεν μου είχαν εμφυσίσει όμως αυτή τη φιλοδοξία και τη δημιουργικότητα χωρίς οροφή ουσιαστικά. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Αυτό όμως που μπορεί να αλλάξει και αλλάζει καθημερινά είναι από μικρές δράσεις τις οποίες πραγματοποιούμε εμείς μέσα στους εργασιακούς χώρους. Όσο πιο πολλές είναι οι γυναίκες, τόσο πιο πολύ θέλουμε να ενθαρρύνουμε τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά για να γίνονται καλύτεροι στην εργασία τους. Ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, ίσες οικονομικές απολαβές σε άνδρες και γυναίκες προφανώς. Θέλω να πιστεύω ότι στο μέλλον θα μου δοθούν σαν νέα γυναίκα περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι δίνονται τώρα. Χαρακτηριστικά όπως το πάθος, η εργατικότητα, η σκληρή δουλειά, η υπομονή ήταν κάποιες από τις δεξιότητες που με βοήθησαν να εξελιχθώ. Για μια γυναίκα που ξεκινά τώρα, για ένα κορίτσι που έχει όνειρα, να προχωρά δυνατά και μπροστά, να εστιάζει στις αξίες της και να θυμάται ότι έχει φωνή.